που είναι. Η επικαιρότητα στο ίντερνετ τουλάχιστον σήμερα σχεδόν, θα έλεγα σχεδόν, μονοπολείται από τον διορισμό του Νίκου του Καρανίκα. Του Νίκου του Καρανίκα, του σπουδαίου αυτού συμπολίτη μας, διαβάζω, διορίζεται από τη δύο πρώτου, από 2 πρώτου του 16. Τώρα πήγαμε ένα μήνα, δύο, ναι. Ο Νικόλαος Καρανίκτας του Νικάς του Πέτρου σε θέση ειδικού συμβούλου στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πολύ ωραία θέση. Ο πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας, το υπογράφει ο ίδιος, τον ζήτησε. Είπε ο Τσίπρας με λίγα λόγια, είδε τον Νίκο τον Καρανίκα, ναι, και λέει: αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω για ειδικό σύμβουλο στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Γιατί τι του λείπει του Νικόλα? Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Όχι, άξιο μόνο, παιδί θα είναι. Όχι μόνο δεν του λείπει κάτι, Πέτρο. Α. Όχι μόνο δεν του λείπει αμέσως κάτι. Αμέσως πιάσατε. Ναι. Αλλά είναι ένας άνθρωπος, πώς να το πω, με ευρύτητα πνεύματος. Δεχτώ και μ' αρέσει. Διαβάζω από, το, από τα tweets του. Ναι, για πάνω. Ελένη at Ελένη Αλφα TV. Κούκλα και σήμερα, Ελένη. Όχι η Ελένη η αυτή από αυτό, η Ελένη το γνωστό. Ναι. 3 Απριλίου του 12. Ναι. 3 Απριλίου του 12, την ίδια μέρα. Πάλι θεά η Μενεγάκη. Γιατί Μενεγάκη λέμε, ε. Στις 2 Φεβρουαρίου του 12, λίγο πιο νωρίς. At Ελένη Αλφα TV. Τι μποτάκια φοράς? Τέλος πάντων, Ελένη και σήμερα κούκλα είσαι. 18 Νοεμβρίου 2011. Μην ποτάτε φοράς, ήταν η ερώτηση. Ατελένη Αλφα TV. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας κοιμίζεις και προσωπικά με διατηρείς ορεξάτο και βλέποντάς σε οργανώνω τις δουλειές μου. Το ένα είναι τρομερά στρατηγική ερώτηση, γιατί είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό με τα μποτάκια. Και το άλλο είναι οι μεσημεριανές που λέμε, οι περίφημες. Ενώ οι δουλειές. Όλα αυτά, ναι, με σιριζαϊκή, σιριζανέλ μάλλον, ορθογραφία. Ο Νίκος ο Καρανίκας, ο νέος ειδικός σύμβουλος στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού μας. Προέρχεται της εκπομπής που στηρίζει τον Νίκο τον Καρανίκα, τον άνθρωπο που διορίστηκε ειδικό σύμβουλο στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού μας, μετά από απέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού μας. Διορίστηκε αυτός ο άνθρωπος. Και τη δική μου, τον ήξερα και από χθες εγώ. Βεβαίως, ένας αδιόριστος εκπαιδευτικός που δεν γνωρίζει γραφή, ελπίζω να γνωρίζει ανάγνωση, σίγουρα γνωρίζει να βλέπει τηλεόραση. Θυμίζω εντάχει μερικά από τα ωραιότερα tweets του. Ατελένη Αλφα TV, τι μποτάκια φοράς, τέλος πάντων Ελένη και σήμερα κούκλα είσαι. Σωστός. Πάλι θεά η Μενεγάκη σε ένα άλλο tweet. Μονοδοματικός ελαφρός, αλλά σωστός. Βεβαίως και μπράβο του. Η Ελένη η Μενεγάκη του στέλνει περαστικά. Όχι μάλλον, Μενεγάκη είσαι θεά, ριζοσπαστικότατη. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ηλικία. Το τε στο χαρακτηρίζεται προφανώς με έψιλον, γιατί είναι εκπαιδευτικός, αν και αδιόριστος. Μετά, αχ Ελένη, στο Ατελένη Αλφα TV, με ψήνει ο πυρετός, αλλά με την εκπομπή ξέχασα την κατάστασή μου. Τελικά ένα χαμόγελο είναι ό,τι πρέπει. Και τι λέγαν κρυάδες, πώς έπεσε ο πυρετός? Δεν το καταλαβαίνω. Ναι Ελένη, να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Με την ναι. Ελένη. Λέει στην Ελένη at Alpha TV. Και καταλήγει, δύσκολο το Σαββατοκύριακο, άντε για το αυριανό μεσημέρι. Ελένη. Ελένη. Στην Ελένη. Στην Τζαπανίδου αντιθέτως στέλνει, είσαι τελικά πολύ μνημονιακιά και έχεις ασχημίσει. Ασχημίνη θέλει να γράψει, αλλά επειδή είναι εκπαιδευτικός δεν ξέρει ελληνικά. Είσαι πολύ μνημονιακά και έχεις ασχημίσει. Α, έχει διάφορους celebrities ασχολείται. Ναι, είναι ό,τι πιο κοντά σε σύμβουλο είχα στο νου μου και εγώ, θα είχα στο νου μου και εγώ, αν μιλάμε για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όμως δεν θα λέγεις, εάν ήμουν ο Αλέξης ο Τσίπρας. Σου λέγα, δεν φτάνεις γατάκι να γίνεις. Όχι, η αλήθεια είναι δεν μπορώ να γυρίσω πίσω τόσα χρόνια και να ξεχάσω αυτά που ξέρω. Μάλιστα. Να ξεχάσω γραφή, να ξεχάσω ανάγνωση, να ξεχάσω ξένες. Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν τα καταλαβαίνω. Λυπάμαι, ναι, αλλά. Όσο δεν φτάνει, αλεπού θα πω εγώ. Και πολύ σωστά θα κάνεις, γιατί ακριβώς αυτό είναι. Παιδιά, η αποκάλυψη που θα κάνει η εκπομπή μας σχετικά με τον Νίκο τον Καρανίκα, τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Δεν είναι ότι δεν είναι απλώς ένας φαν της Μενεγάκη. Δεν είναι ένας ανυπότακτος αριστερός. Διαβάζω ότι η κριτική που του κάνω είναι ότι επειδή είναι αντιρρησία συνείδησης. Ναι. Δεν πήγε φαντάρος.
να πω ότι η αντιρρησία συνείδησης, παιδιά, είναι δύσκολο να μπας, έτσι. Έχει δίκες, έχει πράγματα, έχει. Δηλαδή, το μόνο στο οποίο δεν μπορεί να του κάνει κριτική αυτού του τύπου είναι ότι είναι αντιρρησία συνείδησης. Ναι, γιατί αντιθέτως, είναι μια επιλογή. Καλά, επιλογή είναι και να σκοτώνεις. Και... το ότι είναι επιλογή δεν το αφορά. Έχει τις συνέπειες της, αυτό δεν ακριβώς. Έχει, κάθε λοιπόν... επιλογή έχει τις συνέπειες. Πότε τις καταλαβαίνεις, τις λούζει το καθένας. Κάθε επιλογή, κάποιες επιλογές έχουν συνέπειες. Οι επιλογές οι οποίες έχουν συνέπειες και τις οποίες οι άνθρωποι που τις κάνουν τις υφίστανται τις συνέπειες δεν είναι και τόσο για κριτική. Αντίθετα, για κριτική κάποιος μπορεί να πει ότι είναι ότι ο άνθρωπος δηλώνει εκπαιδευτικός και είναι αγράμματος εντελώς. Αυτό είναι ένα θέμα. Όμως, φίλες και φίλοι, το σημαντικότερο κατά την ταπεινή μου άποψη για τον Νίκο τον Καρανίκα δεν είναι ότι είναι φαν τρελός της Μενεγάκη. Μπράβο. Δεν είναι ότι είναι αμόρφωτος εντελώς, παρότι δηλώνει εκπαιδευτικός. Ο δαίμο του τριολογίου, θα πω εγώ. Ακριβώς. Ναι. Είναι ότι είναι ποιητής. Όπως κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του, και ο Νίκος ο Καρανίκας έχει αφοδεύσει πάνω στην ποιήση. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μερικά από τα ποίηματά του. Παρακαλώ, είμαι όλος αυτιά. Εσύ το ήξερες ότι μαζί με τη γη γυρίζουμε και εμείς. Εγώ το ήξερα. Η κοπέλα στην οποία μιλάει δεν το ήξερε. Μια ναι. Χαζή προφανώς. Επειδή με κοίταγες. Εγώ το έμαθα όταν γύρισε το κεφάλι της σαν ξένη, ενώ την προηγούμενη φιλιόμασταν με τα κορμιά. Τάσο κουράκι φάει τη σκόνη του. Δεν, αυτό έχει, θέλω να πω. Δεν έχει για το φαλό του ακόμα. Ναι. Οπότε δεν εντάξει. Μπορούμε να ξέρουμε. Φιλιώσοντο με τα κορμιά, ήταν άρρωστη. Είχε γρήπη η κοπέλα. Οπότε δεν ήθελε να τη φιλήσει με το στόμα και κολλήσει τίποτα. Και φιλιώσαντο με τα κορμιά. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Είχε έρπη ενδεχομένως. Σε δύο καμπύλες εχμάλωτος. Mm-hmm. Παραδομένος σε έναν άξονα. Ηφαίστειο. Σε συνεργείο πήγε το αμάξι. Υγρό πυρ. Το ενδιαφέρον. Τόσα χρόνια δεν κατακτήθηκε τίποτα. Άρα υποψιάζομαι έγινε σουφίζ, αλλά δεν έγινε σχέση. Τίποτα παιδί μου. Υποψιάζομαι. Τον χρησιμοποίησαν ως ένα σκεύος ειδονής και τον παραπέταξαν μετά. Καθόλου ωραίο. Τον πιστό αριστερό φαν της Μενεγάκη. Διαβάζω άλλο ποίημα. Την αυγή γράφτηκαν οι νότες προσιλωμένες σε αυτό που θα ακολουθήσει. Τη νύχτα δεν είχαν λόγο ύπαρξης. Οι νότες. Ναι, έγραψε κανένα τραγουδάκι, μπας και ρίξει την κόμενα, δεν του κάδισε, οπότε μετά δεν είχε λόγο υπάρχει. Στο τζάκι μετά. Μπράβο, εντάξει. Μετά ναι. Σουφίζ με νεγάκι, τέτοιο, όχι, εξάρες με νεγάκι. Αυτό, μας τον παρόν. Ναι. Καφές με την Ελένη. Έτσι, μετά. Άλλο ποίημα. Σε κείμενο δείχνεις γραμμές, παίρνω στροφές και βρίσκομαι πλάι. Βλέπω στυλό μου, ανοίγει όρεξη, σκέψεις χαράζω, απλώνω σεντόνι τις σελίδες, να τυλιχτείς, να τεντωθώ. Έφαγε στυλό, κάτσε. Πραγματικά τα ακούω πρώτη φορά εγώ αυτά. Έφαγε στυλό. Βλέπω στυλό, ρε. Α, κάτι για φαγητό. Το έκανα τα αυτιά μου, πώς το έκανα τα αυτιά μου. Τέλος πάντων, ναι. Ύπνο σε πήρε και το στυλό ελεύθερο πρόσκληση. Έκπληξη με σάρκα σαν των χιλιών να καίει όπως τα λόγια. Θα το αρπάξω να εκφραστώ. Ανεξίτηλη μελάνη σε βράση για να χυθεί. Λες και από φλέβα όλα τυπώνονται καθώς μ' ακουμπάει τα ποίηματα έρχονται μόνα τους αμήχανα. Στέκομαι δίπλα. Σε ένα κύτταρο και σε μία ουσία αισθανόμαστε ως δίψα αυτή την οδυνηρή και ειδονική μελαγχολία ναι. Της στέγνωσης. Αυτό στέγνωση γιατί είναι μετά το αφρόγαλο του καφέ με την Ελένη της Εξάρες. Και στέγνωση. Μετάραξες κορμί ήταν τα λόγια σου εμβόλυμα. Αγκίστρια και ψάχνω άκρη προκαθορισμένο. Αν νομίζετε ότι κάνω λάθος στην ανάγνωση, δεν κάνω παιδιά. Έτσι είναι γραμμένο. Έτσι. Διαβάζω όπως είναι γραμμένο εγώ το ποίημα. Είναι, δεν είναι έτσι σε τέλει. Με σημεία, τέλει... να είναι και λίγο αφηρημένο. Με σημεία στίξης που έχει ή δεν έχει. Αγκίστρια και ψάχνω άκρη προκαθορισμένο το σώμα που αρχικά ξεκίνησα να κατακτήσω, μα αφού πουθενά δεν χρώσταγα, αλλού δόθηκα, αναρωτήθηκα και βρήκα άκρη τα άκρα σου. Καλώς. Τα άκρα σου. Βρήκα άκρη τα άκρα σου. Όχι τα, χειρογλύκανο. Όχι τα ακροδάκτυλα που λένε αυτοί που γράφουν μπάσκετ, με τα ακροδάκτυλα. Όχι, όχι, δεν έχει για δάκτυλα ακόμα. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον. Μία προκατάληψη, καθορισμένη στάση, απουσία πράξης. Το έχουμε καταλάβει ότι παίζει απουσία πράξης πολύ. Σκέτο συντακτικό, στεγνές λέξεις, διανόηση δίχως λαϊκότητα, Πέτρο. Το είχα καταλάβει. Διανόηση δίχως. Το είχα εδώ. Ό,τι το χειρότερο. Με πρόλαβες. Διανοούμενος να μην ακούς και μια Πάολα, κάτι ένα Παντελίδη, κάτι. Ναι. Μια Χαρούλα Αλεξίου, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο, κατά τη γνώμη μου. Πάσο.